τον κόδωνα του κινδύνου για την νόσο των λεγιοναρίων στην Ευρώπη κρούει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Είναι μια πνευμονία η οποία έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν ανταποκρίνεται στα συνηθισμένα αντιβιωτικά που θα δώσει ένας γιατρός στην κλασική πνευμονία κοινότητας, και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Τα αρχικά συμπτώματα είναι εντελώς παραπλανητικά, καθώς παραπέμπουν σε μια απλή πνευμονία, όπως υψηλός πυρετός, ρίγη και ατονίες, και εκδηλώνονται 3 με 4 μέρες αφού το άτομο προσβληθεί από το μικρόβιο. Γι' αυτό και μπορεί να μην το συνδέσει και ο άνθρωπος εύκολα τι προηγήθη. Παρ' όλα αυτά, όταν εξελιχθεί, πολύ συχνά χτυπάει και στο γαστροεντερολογικό. Δηλαδή, μπορεί ο ασθενής να έχει διάρειες, εμετούς, ζαλάδα, αναγούλες, πράγματα τα οποία δεν θα τα δούμε πολύ συχνά σε όλες τις άλλες πνευμονίες. Και έναν άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να κάνει αυτή η πνευμονία της λετσιονέλλας είναι η αιμόπτυση. Η διάγνωση γίνεται με ειδικές εξετάσεις ούρων. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος που χάνεται νομίζοντας πως πρόκειται για μια απλή πνευμονία, τις περισσότερες φορές μπορεί να αποβεί μοιραία για τους ασθενείς. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη πνευμονία έχει ψηλό δείχνει θνητότητας. Δηλαδή, από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν λετσιονέλλα, 15 με 30 θα καταλήξουν. Η νόσος πάντως δεν είναι μεταδοτική. Εισέρχεται στον οργανισμό είτε με εισπνοή είτε με κατάποση. Θα το αποκτήσει κάποιος το μικρόβιο της λετσιονέλλας όταν εκτεθεί σε μολυσμένες πηγές νερού, δηλαδή δεξαμενές, πισίνες, σπα, συστήματα ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών. Ταυτίζεται με το καλοκαίρι και φαίνεται να σχετίζεται με τα κλιματιστικά. Ωστόσο, σπάνια εντοπίζεται σε κλιματιστικά σπιτιών. Αν θα συμβεί εκεί, είναι πολύ πιο σπάνιο. Ναι. Και θα είναι μεμονωμένο κρούσμα συνήθως. Mm-hmm. Τα προβλήματα είναι σε μεγάλες μονάδες όπου υπάρχουν τα κεντρικά συστήματα. Στην Κύπρο εντοπίζονται κατά καιρούς περιστατικά, σύμφωνα με τον κύριο Ζαχαριάδη, κυρίως τα καλοκαίρια.